Καλημέρα σας. Σήμερα θέλω να κάνω ένα βιντεάκι το οποίο θεωρώ αρκετά σημαντικό. Είναι πάνω στο θέμα όταν ο ναρκισσιστής πείθει το θύμα του για τα χαρίσματα που ο ίδιος θα ήθελε να έχει ίσως, που ο ίδιος πιστεύει ότι έχει ή μάλλον να το πω αλλιώς θέλει να πιστεύουν οι άλλοι ότι έχει. Όπως και γνωρίζουμε, ο ναρκισσιστής έχει όλες τις ικανότητες να πείσει και τους πιο ξύπνιους ότι είναι θύμα. Μπορεί να πείσει τους πιο έξυπνους ότι λέει αλήθεια ενώ ψεύδεται. Αλλά ακόμα καλύτερα, πολύ συχνά πείθει το ίδιο του το θύμα ότι είναι θήτης. Όπως ο ναρκισσιστής σύζυγος μπορεί να πείσει το θύμα του ότι θέλει το καλό του και ότι τον νοιάζεται, ενώ σταθερά και αποτελεσματικά του καταστρέφει την αυτοπεποίθηση και του δημιουργεί ανασφάλειες, που ίσως και να μην υπήρχαν στην αρχή. Ακριβώς έτσι και ο γονιός ναρκιστής μπορεί να πείσει τα παιδιά του να δουν σε αυτόν χαρίσματα που ο ίδιος θα ήθελε να πιστεύει ότι έχει. Όπως εξηγεί ο Σαμ και πολλοί άλλοι, ο ναρκιστής θέλει να βλέπει στα μάτια μας την εικόνα του όπως τη φαντάζεται. Για να γίνει αυτό πρέπει να μας πείσει πως τη βλέπουμε. Για να πιστεύει ο ίδιος ναρκισσιστής ότι είναι πετυχημένος, ας πούμε, πρέπει να δει στα μάτια των ανθρώπων που έχει απέναντί του, πρέπει να του καθρεφτίζουν αυτό που θέλει να βλέπει. Δηλαδή πρέπει και οι άλλοι να πιστεύουν ότι είναι πετυχημένος για να μπορέσει αυτός μέσα από τα μάτια του αλλού να το πιστέψει. Και μπαίνει σε μεγάλο κόπο για να καταφέρει να μας πείσει γι' αυτό. Εκεί βασίζεται ολόκληρη η ανατροφή μας. Το λέω αυτό για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι για μας αργότερα να αποδεχτούμε την πραγματικότητα. Να αποδεχτούμε πως πιστεύαμε σε ένα ψέμα στην ουσία. Να αποδεχτούμε πως είχαμε λανθασμένη εικόνα για το άτομο τους. Είναι τόσο οδυνηρή η απογοήτευση που νιώθουμε όταν ξεκαθαρίζεται η λανθασμένη εικόνα που είχαμε, που στην αρχή, παρόλο που γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε την κακοποίηση, δυσκολευόμαστε να το ονομάσουμε κακοποίηση. Αρκετά συχνά δικαιολογούμε το θήτη κιόλας. Δικαιολογούμε την ίδια την κακοποίηση. Δυστυχώς και αυτό είναι κομμάτι της αφύπνισης και σημαντικό κομμάτι θα έλεγα για μας, γιατί μας δίνει να καταλάβουμε το μέγεθος της χειριστικότητας των ανθρώπων αυτών. Κανονικότατα πλήση εγκεφάλου, δεν το λες αλλιώς, πλήση εγκεφάλου μας κάνουν. Σκληρή κουβέντα θα πω, αλλά πολύ συχνά η προσπάθειά μας να δικαιολογήσουμε αυτή την κακοποίηση και το κακοποιητικό αυτό χαρακτήρα, άτομο, ακουμπά τα όρια του σύνδρομου της Στοκχόλμης, δυστυχώς. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω πως η φάση αυτή της άρνησης να αποδεχτούμε την κακοποιητική συμπεριφορά του γονιού μας μπορούμε να την ξεπεράσουμε χωρίς τη βοήθεια ψυχολόγου. Ακόμη και αν την αποδεχτούμε, η στενοχώρια και ο θυμός είναι τόσο μεγάλος που μπορεί να επηρεάσει εμάς τη λειτουργικότητα, τη διάθεση και κατ' επέκταση τους γύρω μας πολύ αρνητικά και καταστροφικά. Επιβάλλεται ψυχική συμπαράσταση. Γιατί αυτό είναι το παράξενο, ότι ακόμα και αν από παιδιά νιώθαμε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους, κάτι δεν είναι σωστό στη συμπεριφορά τους, όλο και κάποιες καλές πλευρές τους, για κάποιες καλές πλευρές τους, μας πείσανε. Στον κάθε ναρκισσιστή μπορεί να είναι διαφορετικά. Αλλά πάνω κάτω θεωρώ πως έχουν πολλά κοινά. Η μητέρα μου, για παράδειγμα, ήθελε ο κόσμος, γιατί στην ουσία θέλουν όλους να πιστεύουν αυτό που θέλουν να πιστεύουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Η μητέρα μου ήθελε όλος ο κόσμος να πιστεύει για αυτήν ότι είναι σωστή, είναι δίκαιη, ότι είναι ειλικρινής, ότι είναι γενναιόδορη, συμπονετική, δουλευταρού, δυναμική, οργανωμένη, πολύ οργανωμένη. Το ήθελε τόσο πολύ που έκανε πράξεις που το επιβεβαίωναν αυτό, έτσι. Αλλά δεν αμελούσε
να το υπενθυμίζει, να το διαδίδει όπου μπορούσε αυτό που έκανε, τις πράξεις της, το διαφήμιζε κανονικότατα δηλαδή, και είναι ακριβώς οι πράξεις αυτές, η διαφήμιση, το να το λέει, το οποίο ερχόταν και ακύρωνε κάπως αυτά που έκανε. Όταν ήσουν κάποιος που ήταν πολύ κοντά της, έβλεπε μετά ότι δεν ίσχυε, τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυαν πραγματικά. Ήταν απλώς μια εικόνα για τον έξω κόσμο. Γι' αυτό και σαν παιδιά νιώθουμε άβολα, κάτι δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μα αυτό που δεν πάει καλά όμως είναι ότι η εικόνα που μας δίνουν, η εικόνα στην οποία πιστέψαμε, είναι ψεύτικη, δεν είναι αληθινή. Τι να πάρω, παράδειγμα το ψέμα. Το ψέμα που η μάνα μου ήθελε, έχω συζητήσει όμως για το ψέμα σε πολλά άλλα βιντεάκια, κατέκρινε τόσο πολύ το ψέμα των άλλων, που καμιά φορά μπορεί και να μην υπήρχε ψέμα, αλλά αυτή το δημιουργούσε καταστάσεις όπου κάποιος θα φαινόταν ψεύτης, έτσι ώστε να μπορέσει να το κατακρίνει και να δείξει πόσο, δηλαδή, συχαίνεται αυτό το πράγμα, πώς δεν καταλαβαίνει έναν άνθρωπο που μπορεί να λέει ψέματα και γιατί λέει ψέματα και αυτό, και σε έπιθε κανονικά. Εμένα με είχε πείσει όλους γύρω, και την αδερφή μου, ας πούμε, και τον πατέρα μου, μας είχε πείσει. Εγώ έφτασα τα 40-45 εκεί για να καταλάβω ότι έλεγε ψέματα. Και σιγά σιγά όσο το έψαχνα, κατάλαβα ότι τίποτε από όσα έλεγε δεν ήταν αλήθεια. Δεν υπήρχε, υπήρχαν κομμάτια αλήθειας, αλλά δεν ήταν αληθινός άνθρωπος. Μετέτρεπε την αλήθεια, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι της αλήθειας σε ένα ψέμα. Για μένα νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ψεύτρα σε αυτόν τον κόσμο, που δεν έχω ξαναγνωρίσει άνθρωπο να έχει πει τόσα πολλά ψέματα και για τόσα πολλά πράγματα, και όμως ακόμα εκεί, ακόμα και τώρα, υπερασπίζεται δηλαδή και είναι περήφανη για το πόσο ειλικρινής και ευθύς άνθρωπος είναι και δεν λέει ποτέ ψέματα και μισεί το ψέμα. Ακόμα και όταν της δίνεις, πώς το λένε, της δίνεις αποδείξεις για τα ψέματά της, θα το κάνει κολοτούμπα και θα σε βγάλει πάλι εσένα ψεύτη, ότι αυτό είναι κάτι άλλο, ότι θα σου πει το πιο κουφό πράγμα, δηλαδή δικαιολογίες που δεν ισχύουν. Έδειχνε στον κόσμο ότι ήταν δουλευτερού και δυναμική. Αυτό βέβαια το πήρα χαμπάρι πολύ πιο νωρίς, πριν μάθω για τον ναρκισισμό, ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχα την εντύπωση ότι η μάνα μου κουνούσε αέρα, δηλαδή έκανε κινήσεις σπασμωδικές, πήγαινε, ερχόταν, οδηγούσε, περπάταγε από το ένα μέρος στο άλλο, έκανε. Αλλά στην ουσία δεν δούλευε ποτέ η ίδια. Απλώς διέταζε, είχε πάντα ανθρώπους που κάνουν τις δουλειές ή ευθύνανε. Ενώ περιφερότανε και έβαζε χέρι και μάλωνε και έδειχνε ότι, ας πούμε, έκανε και τα παράπονα για αυτούς που δουλεύανε, ότι δεν το κάνουν σωστά. Σου δίνει την εντύπωση ότι αυτή θα το έκανε καλύτερα, αλλά πνίγεται η κακομοίρα, δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα. Κάνει τόσα πολλά που στην ουσία δεν έκανε τίποτε. Η συμπόνια που έδειχνε στον κόσμο, ας πούμε, ήταν πάλι ένα θέατρο. Ήταν κάτι που τη γέμιζε τελείως σε άλλο επίπεδο. Δεν ήταν ότι νοιαζότανε ότι πέθανε, ας πούμε, η γυναίκα σου. Είναι ότι την ένοιαζε να πάρει τώρα τη θέση, τη σημαντική θέση στη δικιά σου τη ζωή, γιατί πέθανε η γυναίκα σου, ας πούμε. Αν έβλεπε κάποιον που είχε δυσκολίες οικονομικές, τον βοήθαγε, μα δεν τον βοήθηκε από αγνή, πώς το λένε, πρόθεση να ξελασπώσει τον άλλον και σε βοηθάω και εντάξει δώστε μου ό,τι θέλεις. Δάνειζε λεφτά και το έκανε γιατί αυτό της έδινε τη δύναμη ότι ο άνθρωπος της χρώσταγε χάρη στον οποίο δάνειζε. Της χρώσταγε χάρη, της χρώσταγε χατήρια, της χρώσταγε να είναι εκεί παρόν, της χρώσταγε να το διαδίδει στον κόσμο ότι πάλι καλά που υπήρχε η τάδε,
και με βοήθησε και με ξελάσπωσε, ας πούμε, είχε ένα όφελος άλλο. Δεν ήτανε βοηθάω κάποιον και σταματάω και δεν το συζητάω, ας πούμε, και έχω την προσωπική ικανοποίηση ότι μπόρεσα, μπορούσα και το έκανα να βοηθήσω έναν άνθρωπο. Όχι, είχε πάντα κάτι υπόγειο. Δεν ήτανε αγνό. Καμία κίνησή τους δεν είναι αγνή, δεν έρχεται από την καρδιά. Το θέμα λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι σε κάνουν και πιστεύεις για κάποια χαρίσματά τους. Πιστεύεις σε κάποιες θετικές πλευρές τους. Αυτό είναι που μας δυσκολεύει κιόλας να τους κατηγορήσουμε. Δηλαδή θα έρθει η μέρα που θα σε προσβάλλει μπροστά σε άλλους, θα σε κάνει να φανείς πολύ μικρός, θα σε κακολογήσει, ας πούμε, και όταν θα αντιδράσεις αυτό, θα σε φέρουν στο σημείο να αισθανθείς ενοχές που το κάνεις. Γιατί, λέει, παίρνω πάλι το παράδειγμα της μητέρας μου, που μας έπαιζε με τα λεφτά. Θα σου δώσω, δεν θα σου δώσω. Πήγαινε βρες ένα σπίτι, θα σου δώσω εγώ 100 χιλιάρικα, και πάρε τα υπόλοιπα με δάνειο, ας πούμε, αλλά θα βάλω κι εγώ 100 χιλιάρικα να το βρεις. Έψαχνα το σπίτι, έβρισκα το σπίτι, ακύρωνε την προσφορά της. Ξανά, μάνα από την αρχή, και αυτό κράτησε 2 χρόνια, ας πούμε, το παιχνίδι. Και όταν πια αγανάκτησα και της είπα, με πέισε, εγώ βάζω σε κόπο μεσίτες, με τρέχουνε, βάζω κι εγώ τον εαυτό μου σε κόπο, να τρέξω, να βρω σπίτια, να κάνω ένα ράνο και παίζεις με τα νεύρα μου. Μετά, πόσα εγώ έχω κάνει για σένα και δεν φτάνει που σου προσφέρω, ας πούμε. Και επειδή σε έχει βοηθήσει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί οικονομικά, μετά αισθάνεσαι ενοχές ότι μήπως τώρα ζητάω πολλά και εγώ τώρα που είμαι στιμωμένη θα σου πει και πρέπει να κοιτάξω τι θα γίνει με αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει κάτι, ας πούμε, στις ειδήσεις κάτι, και πρέπει να προσέχω και δεν πρέπει εγώ να σκεφτώ και εγώ τον εαυτό μου τώρα. Και οι δικαιολογίες τους σε φέρνουν να νιώσεις άσχημα, γιατί τους βάζεις χέρι, γιατί τη συμπεριφορά τους, ας πούμε, για το παιχνιδάκι που κάνουν. Αυτά συμβαίνουν σε πάρα πολλά πράγματα. Σε κακολογούν, μαθαίνεις ότι έχει πει κάτι άσχημο πίσω από την πλάτη σου και πας και τους πιάνεις και τους λες το και το και δεν μ' αρέσει αυτά που λες για μένα. Εγώ που σε όλους λέω πόσο αγαπάω τα εγγόνια μου, μέχρι και χθες, ας πούμε, σου δώσα χαρτζηλίκι να τους δώσεις, εγώ που κάνω τόσο για αυτούς, θα πεις ότι εγώ σου μιλάω άσχημα για σένα. Έχουν τον τρόπο τους να αισθάνεσαι άσχημα εάν τους κατηγορήσεις για κάτι που ευθύνονται, για κάτι κακό που κάνανε, για την κακοποίηση, εντάξει. Αν παραπονεθείς, εάν κατηγορήσεις, τους κατηγορήσεις για κακοποίηση, ας πούμε, έχουν τον τρόπο να τα κάνουν όλα τούμπα και να φανείς εσύ ότι τους αδικείς. Να αισθανθείς ενοχές που τους αδικείς. Για να καταλάβεις πώς λειτουργεί ένας ναρκιστής και πόσο ψεύτικος είναι, θα έπρεπε να είμαστε μια μύγα κολλημένη πάνω στο κεφάλι τους 24 ώρες το 24ωρο. Όλα είναι ένα ψέμα. Όλα είναι ένα θέατρο. Δεν έχουν ούτε μία καλή φλέβα μέσα τους. Ακόμα και η καλοσύνη τους, ακόμα και η γενναιοδορία τους, είναι ένα θέατρο για να κρύψουν τον αληθινό τους εαυτό, τον μοχθηρό, τον κακό, τον ζηλιάρι, γιατί μέσα τους έχουν ζήλια. Και η ζήλια τους δεν είναι για κανονικά πράγματα, ας πούμε. Ζηλεύουνε ό,τι να είναι. Ό,τι έχει ο άλλος δεν το έχουν αυτοί. Το θέλουν, το ζηλεύουνε. Και με την πολύ κακή έννοια. Το έχεις, το θέλω, θέλω να το αποκτήσω αυτό. Είμαι θυμώνω μαζί σου γιατί το έχεις εσύ και δεν το έχω εγώ. Στον κάθε μας μπορεί να συμβεί να ζηλέψουμε κάτι. Εγώ έχω μια φίλη που μπορεί και παίρνει. Μπορεί, έχει την άνεση και την οικονομική και τον χρόνο και δεν έχει παιδιά και μπορεί και πάει διακοπές 4-5 φορές το χρόνο. Αυτό το πράγμα το ζηλεύω. Με ποια έννοια?
Χαίρομαι για αυτήν πάρα πολύ. Θέλω να τα ακούσω όλα, να το ζήσω κι εγώ, γιατί δεν μπορώ να το ζήσω. Αλλά δεν τη είμαι θυμωμένη. Δεν τη θυμώνω γι' αυτό. Δεν τη φθονώ γιατί αυτή μπορεί και το κάνει και εγώ δεν μπορώ και το κάνω. Ο ναρκιστής όμως έτσι σκέφτεται και δεν έχει όρια στο τι ζηλεύει. Δηλαδή μπορεί να ζηλέψει παράλογα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι γυαλίζει, δεν είναι ότι είναι ακριβό που ζηλεύουν. Μπορεί και να ζηλέψουν απλά μικρά πράγματα. Μπορεί να ζηλέψει την απλότητά σου. Μπορεί να ζηλέψει που δεν έχεις ανάγκη πολλά πράγματα στη ζωή σου και χαίρεσαι με μια βόλτα στην εξοχή. Η μητέρα μου με βλέπει που ευχαριστιέμαι, ας πούμε, να μαζέψω ελιές. Δεν καταλαβαίνει για αυτήν, ναι μεν θα ήθελε να της άρεσε να μαζεύει ελιές, θα ήθελε να το δει σαν μια χαρούμενη εποχή του χρόνου, ας πούμε, που μαζέντοβονται φίλοι και τα κάνει και όλα αυτά, αλλά επειδή δεν μπορούσε να το ευχαριστηθεί και επειδή πάντα χάλαγε αυτή τη στιγμή, ζηλεύει που εγώ μπορώ να το ευχαριστηθώ, που εμένα μ' αρέσει. Θα ζηλέψει που μπορεί να μου σπάσει κάτι το παιδί μου, ας πούμε, και να μην θυμώσω. Έτσι, δεν λέω ότι δεν θυμώνω, πάντα θα θυμώσω κι εγώ, αλλά εάν δει ότι δεν αντιδράω, επειδή αυτή αντιδράει, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, σχίζει το ρούχο του το παιδί μου και με βλέπει να μην αντιδράω, επειδή αυτή νευριάζει με αυτό το πράγμα, νευριάζει και μαζί μου που δεν αντιδράω. Γιατί στην ουσία ζηλεύει που θα πω, εντάξει μωρέ, δεν τρέχει τίποτε και δεν μπορεί να το κάνει. Κάποιες μέρες που δουλεύουμε για πάρα πολλές ώρες, γιατί έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα και γρήγορα, την έβλεπα ότι προσπαθούσε να με κάνει να παραπονεθώ γι' αυτό. Εγώ δεν παραπονιόμουν, έπρεπε να γίνει, άρα το κάναμε. Δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς και δεν υπάρχει και λόγος να παραπονεθείς. Και την έβλεπα ότι προσπαθούσε να με κάνει, αχ κακμήρα μου, σε λυπάμαι τόσο πολύ, δουλεύεις, τι είναι αυτό, του χρόνου, και άρχισε να θυμώνει αυτή, ας πούμε, του χρόνου να μην δεχτείς πελάτες για 3 μέρες, καλύτερα να το έχεις άδειο, άμα είναι να κουράζεις έτσι. Και την έβλεπα ότι φόρτωνε και, τι σε πειράζει να της λέω, τι σε πειράζει εσένα, με βλέπεις να παραπονιέμαι, θα αρχίσεις εσύ τα παράπονα και θα βρίσκεις 1000 προβλήματα και στραβά, ενώ δεν παραπονιέμαι εγώ που το κάνω, ας πούμε. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά θύμωνε. Αν της απάνταγα αυτό, δεν το βρίσκε λογικό και θύμωνε. Ήταν σαν να ήθελε, να πρέπει να παραπονεθώ, ας πούμε. Να πρέπει να είμαι σαν κι αυτή να είναι. Ένας άνθρωπος που ζηλεύει το κάθε τι στον άλλον, που δεν είναι ο ίδιος, δεν μπορεί να έχει καλοσύνη μέσα του. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν γίνεται να έχει καμία απολύτως καλοσύνη μέσα του. Δεν γίνεται να είναι δίκαιος άνθρωπος ενώ σε κατεβάζει συνέχεια, ενώ δεν κάνεις τίποτε, γνιάζει για τα πάντα, ό,τι και αν προσπαθήσεις, ό,τι και αν κάνεις, δεν του φτάνει ποτέ, δεν του είναι ποτέ αρκετό. Δεν γίνεται να είναι δίκαιος. Αδικεί εκείνη τη στιγμή. Ένας άνθρωπος που βρίζει, υποβιβάζει, υποτιμάει αυτά που κάνεις και ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να ζητάει από τους άλλους, είναι πολύ περήφανος για να ζητήσει και φοβάται να χρωστάει στον άλλον. Δεν θέλει να χρωστάει στον άλλον. Συνήθως οι ναρκιστές κιόλας δεν ζητάνε. Απαιτούνε. Και το κάνουν με ένα υπόγειο τρόπο. Ποτέ δεν θα σου πούνε «θέλω να με βοηθήσεις να τεινάξουμε τα χαλιά». Θα σου πούνε, θα πάρω να πληρώσω έναν άνθρωπο να με μου τεινάξει τα χαλιά γιατί εγώ μόνη μου δεν μπορώ να το κάνω. Να σε κάνει να αισθανθείς ότι εσύ δεν αξίζει ούτε καν να σου ζητήσει τη βοήθειά σου. Δεν θα σου πει εσένα ποτέ, βρε εσύ, το ξέρω ότι δεν έχεις πολύ χρόνο ή στα εγγόνια, έτσι, που τα εγγόνια συνήθως τα δωροδοκούν με κάποιο τρόπο. Δεν θα πει, έλα κάνε μου τη χάρη, έλα να τεινάξουμε τα χαλιά έτσι αύριο και θα σου δώσω ένα χαρτιλικάκι να μην πάει χαμένη η μέρα σου, ας πούμε. Δεν έχουνε, αυτό δεν πρόκειται να το κάνουνε. Θα σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι τις δουλειές
πρέπει να τις κάνεις εσύ, οφείλεις να τις κάνεις εσύ και τους έχεις και υποχρέωση να τις κάνεις εσύ, αλλά δεν θα σου ζητήσουν ποτέ τίποτε ευθέως. Και γι' αυτό και δίνουν την εντύπωση ότι δεν ζητάνε από τους άλλους, αλλά μόνο δίνουνε. Πόσο λανθασμένη εικόνα είναι αυτή που έχουμε για τους ναρκιστές, να νομίζουμε ότι επειδή δεν ζητάνε, αλλά προσφέρουνε, είναι καλοί ανθρώποι. Είναι ο τρόπος αυτός, ακόμη και αυτό που το κάνουνε, το κάνουνε χειριστικά. Το κάνουν για να σε φτάσουνε σε ένα σημείο. Στο σημείο να νομίζεις ο καημένος δεν ζητάει τίποτε. Μόνο δίνει. Απλόχερα. Αυτό το είχε η μάνα μου πάρα πολύ. Το είχε η μάνα μου πάρα πολύ. Σου δίνει την εντύπωση αυτή. Επειδή τώρα έχω φύγει εγώ σε άλλη φάση, ξεχνάω κιόλας. Καμιά φορά κοιτάω τα παλιά μου βίντεο όταν το ζούσα, όταν ανακάλυπτα για τη συμπεριφορά και τις χειριστικές συμπεριφορές και πώς το έπαιρνα. Και κυρίως όταν ανακάλυψα για το ψέμα, γιατί αυτό ήταν ένα πράγμα που έλεγα ναι μωρέ, έχει τα στραβά της, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν θα πει ποτέ ψέματα. Τη μάνα μου την εμπιστεύουμε και την εμπιστευτήκαμε και εγώ και η αδερφή μου για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να την εμπιστευτούμε, γιατί πήγε και τα έκανε κόλος, μας τα έκανε κόλος. Κληρονομικά και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Τα εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ. Πιστεύαμε όλα τα κακά πράγματα που έλεγε για τον πατέρα μου, που τον είχε βγάλει κακό, δηλαδή τον είχε βγάλει γυναικά, τον είχε βγάλει άτιμο, τον είχε βγάλει τεμπέλη, τον είχε βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Την πιστέψαμε τυφλά, τυφλά, γιατί δεν μπορούσε να μας πει ποτέ ψέματα. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινής και παρόλα τα ελαττώματα που είχε, ένα πράγμα που δεν είχε ήταν να πει ψέματα. Αυτό το ελάττωμα δεν τη το είχαμε. Και όταν μάθαμε το πόσο ψεύτρα ήταν, μου είχε βγει πάρα πολύ θυμός. Γιατί λέω πώς γίνεται να με κορόιδεψε τόσα χρόνια. Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να με έπεισε για ένα χάρισμα το οποίο δεν το είχε καθόλου. Καθόλου. Αυτά που λέτε. Έχει γίνει μια συζήτηση και μου ήρθε αφορμή αυτό και με πήγε πίσω. Μου ήρθανε φλασιές και με πήγε πίσω. Και ήθελα να το συζητήσω. Γιατί θυμήθηκα πόσο δύσκολο είναι να τους κατηγορήσουμε για αυτά που αξίζουν να τους κατηγορήσουμε. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.